Λοιπόν, πάμε στις απαντήσεις του Αγίου Γέροντος Πασαλοφείου προς τον Αβά Δωρόθεο. Ήμασταν στην ερώτηση, θυμάται κανείς? 258. Ποιο σημείο είχαμε? Στο πολλές φορές. Ναι. Μέχρι εκεί μου ναι, μέχρι εκεί μου φτάσει. Ωραία. Ωστόσο, για να συνδέσω, η ερώτηση ήταν του αδελφού αυτού προς τον Μεγάλο Γέροντα ότι τον στεναχωρούν πολύ οι λογισμοί πορνείας, δειλίας και ακιδείας. Αυτά περιλαμβάνονται μέσα στο ερώτημα. Επίσης, λέει, αισθάνομαι σαν να με πνίγουν οι δαίμονες και φοβάμαι πολύ όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι σπάνιο, ξέρετε, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι το έχουν αυτό το σύμπτωμα. Μου έχει τύχει και εμένα αρκετές φορές να μου το αναφέρουν. Είναι κάτι ενοχλητικό. Είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά στο πρώτο μέρος. Έτσι, επιγραμματικά σας λέω ότι αυτό το οποίο συμβουλεύει ο Βάγκο Ασανούπιος είναι να μπορεί ο άνθρωπος να αντιστέκεται δηλαδή σε όλους αυτούς τους πειρασμούς. Είναι βασικό αυτό. Να είμαστε αποφασισμένοι δηλαδή ότι δεν θα παραδοθούμε, αυτό είναι το βασικό, ότι θα αγωνιστούμε. Και αυτό θέλει και ο Θεός από εμάς δηλαδή. Έτσι. Δεν εμείς σκεφτόμαστε ότι εγώ μπορώ να νικήσω αυτόν τον πειρασμό ή ότι θα με νικήσει ο πειρασμός κτλ. Και αυτό το ότι θα σε νικήσει ο πειρασμός είναι τέχνασμα του πειρασμού. Έτσι ξεκινάει ο πειρασμός. Σου λέει δηλαδή τώρα, κοίταξε, μην αντισταθείς γιατί είσαι χαμένος, κακομοίρη μου. Έτσι κι αλλιώς πολλά δεν μπορείς. Δεν ισχύει όμως αυτό, γιατί ο Θεός κοιτάει και λογισμούς και πειρασμούς που ξέρει ότι μπορούμε να αντέξουμε. Επίσης για το θέμα της ακιδείας, που ακιδεία είπαμε είναι η πνευματική αδράνεια, πνευματική κατάθλιψη αν θέλετε ή πνευματική αμέλεια, που φέρνουν μια έτσι απονέκρωση στην ψυχή του ανθρώπου, που δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα μετά. Αυτό είναι πειρασμός και είναι κάτι παραπάνω από πειρασμός, είναι αρρώστια της ψυχής. Πρέπει να το πολεμήσουμε. Και πάλι η αντίσταση παίζει ρόλο εδώ, η υπομονή και κυρίως λέει να μην αφήσεις τον τόπο σου. Όταν λες κυριεύσει το πνεύμα αυτό της ακιδείας, τι σημαίνει να μην αφήσεις τον τόπο σου, δηλαδή να μην εγκαταλείψεις αυτό το οποίο κάνεις, τον αγώνα σου. Τον πνευματικό αγώνα, τον πολυμέτωπο αυτό πνευματικό αγώνα. Πάμε τώρα λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, εκεί που λέει πολλές φορές, λέει και εγώ αδερφή, όταν ήμουν νέος, είχα σκοντρούς πολέμους από τον δαίμονα της πορνείας και κοπίαζα παλεύοντας προς οπλογισμούς και αντιλέγοντας, χωρίς να συγκατατίθενε προς αυτούς. Αλλά ήθελα μπροστά στα μάτια μου τις αιώνιες κολάσεις. Και έκανα καθημερινά επί 5 χρόνια. Και με ανακούφισε ο Θεός. Τον σαρκικό πειρασμό τον καταργεί η αδιάλειπτη προσευχή συνοδευόμενη από δάκρυα. Αυτό λέει εν τέλει στην τελευταία παράγραφο που αναφέρεται στους σαρκικούς πειρασμούς. Και μας λέει εδώ και ο Βάγκο Ασανούφιος, παρότι ήταν αυτός ο μεγάλος δηλαδή Αβάς, είχε λέει σφοδρό πόλεμο από τον δαίμονα της πορνείας. Άλλωστε, ξέρετε και από το βίο του Αγίου Αντωνίου ότι και ο Άγιος Αντώνιος, ακόμα αυτός ο μεγάλος Άγιος, είχε λογισμούς που επιβέβαιθαν. Θα μου πείτε, καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει εμάς με αυτούς τους μεγάλους Αγίους, έλεγε κάποιος άλλος ασκητής. Δεν θα μπορούσα λέει, ούτε δευτερόλεπτα λέει, να αντέξω τους λογισμούς του μεγάλου Αντωνίου. Δηλαδή, πώς το λένε, θα έπαιρνα φωτιά, δηλαδή, αν είχα, ας πούμε, αμέσως θα έπαιρνα φωτιά, αν είχα τους λογισμούς αυτούς. Δεν μπορεί να συγκριθούν εμείς με αυτούς, αλλά τέλος πάντων, ο καθένας, ας πούμε, στα μέτρα, είπαμε των δεκατήριων του. Θέλει να πει όμως ότι και εγώ δεν εξαιρούμε από την κατηγορία αυτή, όλοι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή να αντιμετωπίσουμε το πόλεμο αυτόν. Το σαρκικό δηλαδή πόλεμο, τον οποίο είναι ένας πόλεμος τον οποίο οι δαίμονες τον κάνουν στον άνθρωπο σε πολλά επίπεδα. Ναι, ίσως αρχίσει να πούμε πάλι, ενώ λέμε κάθε φορά μερικά πράγματα, και πάλι δεν θα πούμε μερικά πράγματα, είναι πραγματικά σε πολλά επίπεδα ο αγώνας αυτός. Και μην φανταστείτε ότι είναι μόνο αγώνας που να σου φέρει δηλαδή λογισμούς έτσι μόνο για πρόσωπα ή για αισχρές καταστάσεις κλπ. Όχι. Θα λέει κανείς ότι προηγούνται άλλα πράγματα από τον λογισμό αυτό που είναι χειρότερα και πιο επικίνδυνα. Να σας πω λίγο παράδειγμα. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι
η Εκκλησία είναι υπερβολική στο θέμα αυτό. Έτσι. Έχει την σουβάστη του λογισμού. Η Εκκλησία στο θέμα αυτό είναι υπερβολική. Να δηλέψει, πούμε, σήμερα για παράδειγμα, σου λέει όλοι έχουν προγραμμένες σχέσεις. Τώρα, δεν μπορεί έτσι, σου λέει, δεν γίνεται. Και τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, σε υποσκάπτει. Σε υποσκάπτει. Δεν έχει ακόμα λογισμό. Τι λέει, έχει ακόμα λογισμό, τι λέει, δεν έχει ακόμα. Είναι προκαταρκτική λογισμή αυτή. Σε υποσκάπτουν για να συγκατατεθεί στο λογισμό ότι ναι, πράγματι η Εκκλησία, ας το πούμε έτσι, είναι υπερβολική στο θέμα αυτό. Έχει βάλει αυστηρούς κανόνες. Ή ότι ο πνευματικός σου, ας πούμε, είναι αυστηρός στο θέμα αυτό. Να, λες να υπάρχουν κι άλλοι πνευματικοί, για παράδειγμα, που οι μάδες δεν τους λένε τίποτα στο θέμα αυτό. Πώς γίνεται ο άλλος, αυτό το ξέρω, είναι φίλος μου. Πήγε και του λέει ξαφνικά κοινώνα κιόλας στην Κυριακή, γιατί δεν δέχει τίποτα. Ναι, άμα ο άλλος δεν ανέφερε τίποτα, άμα δεν ανέφερε τίποτα στο πνευματικό του, πού να ξέρει ο πνευματικός, δεν είναι διορατικός. Όλοι οι πνευματικοί δεν είναι διορατικοί για να μάθουν, για να καταλάβουν δηλαδή από σένα. Άλλο και να ήταν πάλι, δεν μπορεί να σε κανονίσει αν εσύ δεν αναφέρεις, ας πούμε, στα αντίστοιχα αμαρτήματα. Και πολύ συχνά σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ποιο, έχονται άνθρωποι, λες, ας πούμε, έχεις κανένα αμαρτία να πεις. Ναι, λέει, έχω αυτό και αυτό και αυτό. Και λες, πράγμα, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να πεις. Και λες, καλά, λες, άντε, ας κάνω κι εγώ μια εξέταση. Λες, μήπως, ας πούμε, αυτό, ναι, βέβαια, λέει, δεν έχω σχέση με αυτό. Δεν πήρες, όμως. Πώς, δηλαδή, δηλαδή, είναι αμαρτία ο λογισμός, ας πούμε, πιθανό να έχεις, και δεν είναι αμαρτία η σχέση την οποία έχεις. Που έχεις μια ολοκληρωμένη σχέση, για παράδειγμα. Πώς θα ήταν αμαρτία μόνο ο λογισμός. Ναι, αυτός μέσα το δικαιολογεί. Βλέπετε, διότι ο πειρασμός τον έχει νικήσει σε άλλο επίπεδο. Ότι αυτά που λέει η Εκκλησία, αυτά που λέει ο πνευματικός ή αυτά που λέγονται γενικώς είναι υπερβολές και αυτό που κάνει αυτός είναι το σωστό. Έχει δηλαδή δικαιολογήσει μέσα στην ψυχή του ένα καθεστώς ιδιαίτερο το οποίο ταιριάζει σε αυτό. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι χειρότερο πράγμα και είναι ο πόλεμος τον οποίο κάνει ο πονηρός προτού καν ακόμα θελήσει να επιτεθεί στην ψυχή σε ορισμένο επίπεδο. Και καταλαβαίνετε, όταν ένας άνθρωπος λοιπόν εξασθενήσουν οι αντιστάσεις του στο επίπεδο αυτό, όταν θα έρθει ο αντίστοιχος, θα πει στον εαυτό του: εντάξει, και τι έγινε. Καλά στο πράγμα. Είχα κι εγώ κάποιους λογισμούς τέτοιους, δεν είναι τίποτα αυτό. Και μετά φυσικά, από το λογισμό σε λογισμό, φτάνεις και τα κάνεις όλα. Φτάνεις μετά και στις πράξεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ προσοχή, πρέπει ο άνθρωπος να δείξει πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα των λογισμών. Μην υποτιμάμε κανένα λογισμό. Και να έχουμε υπόψη μας αυτοί οι λογισμοί που φαίνονται αθώοι. Δεν είναι αθώοι, αλλά είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή να κάνουμε το σταυρό μας πάντοτε και να τους, θα λέγαμε να τους βουτάμε μέσα στην προσοχή. Να τους βουτάμε μέσα στο λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή. Προτού κάτι οτιδήποτε περάσει, ας πούμε, από τον ρυθμό της συνειδήσεώς μας. Ωστόσο, λέει εδώ ο Βάζος Βασαμούφιος, ότι και αυτός είχε πειρασμούς και μάλιστα λέει 5 ολόκληρα χρόνια, ας πούμε, έκανε αντίσταση στους πειρασμούς αυτούς και προσευχόταν. Και στο τέλος ο Θεός τον απάλλαξε. Κάποια στιγμή να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σε απαλλάξει από αυτά τα πράγματα. Τώρα, το πόσο θα διαρκέσει δεν είναι μόνο θέμα που εξαρτάται από τον Θεό, γιατί μπορεί κανένας να σκέφτεται και να λέει ότι εντάξει, ό,τι είναι να θεί, θα θεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν ας πούμε εσύ είσαι γενναίος και είσαι έτσι όπως πρέπει, δεν θα χρειαστεί να πολεμήσεις πολύ. Αν όμως είσαι δειλός, εάν πας μια μπροστά και μια πίσω, τότε αναγκάζεται ο Θεός να επιτρέπει ο πειρασμός αυτός να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι που να, ας το πούμε έτσι, η ψυχή σου να ολοκληρωθεί, να οριμάσει πνευματικά και να φτάσει σε ένα επίπεδο που πρέπει. Που σου αξίζει δηλαδή στην τελική ανάλυση. Ειδικότερα τώρα εδώ βέβαια λέει ότι κιόλας τον σαρκικό πειρασμό τον καταργεί η αδιάλειπτη προσευχή συνοδευόμενη από δάκρυα. Τι σημαίνει συνοδευόμενη από δάκρυα? Από δάκρυα σημαίνει ότι δεν είναι τα δάκρυα αυτά καθ' αυτά, δηλαδή, γιατί δάκρυα μπορεί να υπάρχουν και κοκοντήλια δάκρυα που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν είναι το θέμα του δάκρυα, τη σημασία έχει μετάνοια. Είναι σου πει δηλαδή από μετάνοια η οποία είναι ειλικρινής. Και η ειλικρινής μετάνοια πρέπει να έχει δάκρυα. Αλλιώς είναι δάκρυα. Α, μετανοώ. Μετανοώ. Και μετά πας έξω και ξανακάνεις πάλι τα ίδια. Όχι, πρέπει να είναι, ας πούμε, ειλικρινές. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που έρχονται και στην εξομολόγηση και πραγματικά με δάκρυα εξομολογούνται κάποιες αμαρτίες. Είναι σημείο που τους λες: εντάξει, τι στεναχωριέσαι. Αφού τόσο πολύ στεναχωριέσαι, σημαίνει ότι λαμβάνεις υπόψη σου
το θέλημα του Θεού. Άρα δεν πρόκειται ο Θεός να σε εγκαταλείψει όταν εσύ είσαι τόσο ευαίσθητος, να το πούμε έτσι. Να φοβόσουμε αν ερχόσουμε να αξιολογηθείς χωρίς να σε αγγίζει τίποτα, χωρίς να σε νοιάζει τίποτα. Τότε ναι, να φοβόσουμε. Γιατί σημαίνει ότι δεν, αυτά όλα περνάνε από σένα πολύ επιφανειακά, επιπόλαια. Αυτά όσον αφορά λοιπόν έτσι τα ολίγα, τους σαρκικούς πειρασμούς. Πάμε τώρα στο θέμα εκείνο που ρωτάει ο αδερφός, στο τέλος, το πνίξιμο αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι καθόλου σπάνιο, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο βέβαια το λέει εδώ καθαρά ο Άγιος, το πνίξιμο που αισθάνεσαι στο προκαλούν οι δαίμονες από αυτόν. Είναι καθαρά δαιμονική κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ψυχολογικό. Δεν είναι ψυχολογικό. Αισθάνεσαι δηλαδή ένα πνίξιμο στο λαιμό. Και κυρίως αυτό μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, τις βραδινές ώρες. Έτσι. Όταν πάει ο άνθρωπος να ησυχάσει, να ηρεμήσει. Ή όταν πάει, ας πούμε, να κάνει προσευχή. Ακόμα χειρότερα. Ή και σε άλλους. Ή σε άλλο χρόνο. Να δούμε, λέει αυτός πότε είναι. Δεν το λέει. Δεν λέει χρονικά πότε συμβαίνει. Δεν έχει σημασία. Το πνίξιμο λοιπόν που αισθάνεσαι το προκαλούν οι δαίμονες από αυτόν. Και αν τους ήταν δυνατόν, να σε έδιωχναν και από το κελί σου. Αλλά δεν τους επιτρέπει αυτό ο Θεός να σε κατακυριεύσουν και είναι βέβαιο ότι δεν έχουν μια τέτοια εξουσία. Ναι. Από αυτόν να το κάνουν. Τι σημαίνει από αυτόν οι δαίμονες? Εκεί σε βλέπουν δηλαδή ότι θες να αγιάσεις. Αυτό είναι. Άμα σε δει ο διάβολος ότι πας, ας πούμε, να αγιάσεις, θα σε βολεμήσει φυσικά. Έναν ο οποίος είναι αδιάφορος, τι να τον πολεμήσει αυτό. Σου λέει να πας στιγμή, ένα φούρνο που κάνω είναι δικό μου, που θέλω να τον πάω. Δεν θα τον πειράξει φυσικά. Αυτός ο οποίος αγωνίζεται, αυτός θα δεχτεί και τα πειρά φυσικά διαβόλου. Και μη σκεφτούμε, το έχουμε πει και άλλες φορές. Μη σκεφτούμε όμως εμείς, άρα μην αγωνιστώ και πολύ, γιατί μην πω και στο μάτι, ας πούμε, του πονηρού. Είναι εκεί που σκέφτονται έτσι, ας πούμε, πονηρά, ας πούμε έτσι. Οπότε αν εγώ, ας πούμε, λίγο έτσι, χαλαρός και τα λοιπά, ούτε καν θα με λογαριάζει ο διάβολος και θα είμαι ήσυχος, θα έχουμε ησυχία το κεφαλάκι μου ήσυχο. Δεν θα έχει την ευλογία του Θεού όμως. Τι είναι η διαφορά? Γιατί αυτός ο οποίος αγωνίζεται έχει αμέσως την ευλογία και την βοήθεια του Θεού. Ο Άγιος Αντώνιος ακόμα και τις περιόδες που μάθαινε πειρασμό που είχε, που υπέφερε πολύ πραγματικά, αυτός ο μεγάλος Άγιος, αισθανόταν ότι είχε φτάσει στα όρια του και ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και αφού τέλος πάντων αγωνίστηκε, πάλεψε μέχρι σέματος, θα λέγαμε, στην κυριολεξία, τότε λέει, σαν να άνοιξε η οροφή του κελιού του και μπήκε μέσα φως. Και κατάλαβε ότι ήταν η παρουσία του Θεού. Και του λέει, καλά, λέει, πού ήσουν, λέει. Πού ήσουν τόση ώρα που αγωνιζόμουν, που υπέφερα, που έχει να το αίμα μου, στο πούμε έτσι. Λέει, εδώ ήμουν, Αντώνη, λέει, άκουσε τη φωνή του Χριστού, αλλά περίμενα να δω, λέει, τον αγώνα σου. Και να σε στεφανώ σου. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν αισθάνομαι την παρουσία του Θεού, δεν αισθάνομαι ο Θεός να με βοηθάει, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν με βοηθάει. Απλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Και ούτε πρέπει κάθε φορά να το αισθάνομαι με κάποιο τρόπο. Αλλά να το γνωρίζω αυτό, ότι ο Θεός είναι παρόν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να είναι αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνει ο φιλότιμος αγωνιστής, ο χριστιανός. Και οποιοδήποτε άνθρωπος φυσικά. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαν λέει οι δαίμονες να το κάνουν αυτό, θα σε διώχνουν να λέει σκούπα θα σε κάνουν το κελί. Αλλά δεν έχουν τέτοια εξουσία από το Θεό και δεν μπορούν φυσικά. Από την άλλη μεριά, πιο κάτω λέει, ο Θεός φυσικά μπορούσε λέει, να σε ανακουφίσει αμέσως από τον πειρασμό αυτό. Και δεν έχει τίποτα. Ή να κάνεις μια, να πεις και ένα κυριελέσιο και να φύγουν όλα. Μα γιατί δεν φεύγουν όμως, εγώ κάνω πολλά κυριελέσιο, δεν φεύγω. Δεν θα είχες όμως, λέει, αποκτήσει δύναμη να αντισταθείς ούτε σε άλλο πάθος. Άρα λοιπόν τι, το ότι ένας άνθρωπος αγωνίζεται έναντι συγκεκριμένου πάθους ή συγκεκριμένου πειρασμού, καταστάσεως κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ψυχή του δυναμώνει. Μα αυτό δεν συμβαίνει και με τους αθλητές. Άμα πας, μπορεί, ας πούμε, να πας στο γυμναστήριο, που μου λέει πήγα γυμναστήριο σήμερα, πήγα 3 λεπτά και φύγω. Μα 3 λεπτά, ώστε να ξεντήσουν, που να θέσουν κτλ. Πέρασαν τα 3 λεπτά. Δεν είναι γυμναστική 3 λεπτά, πρέπει κάπως να καθίσει τέλος πάντων. Έτσι και ο αγωνιστής δεν μπορεί να πει δηλαδή μένα, μου ήρθε ένας πειρασμός, εντάξει, τώρα ας μου τον πάρει ο Κύριος. Μπορεί να διαρκέσει ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, 5 χρόνια λέει εδώ τον ίδιο πειρασμό ο Άγιος Δασανούφιος. Άρα αυτό δεν είναι, αυτό ο Θεός το ξέρει, αλλά εξαρτάται όμως και από το δικό μας φιλότιμο και από την αγωνιστική δύναμη που θα καταβάλουμε.
από την αποφασιστικότητά μας. Βασικό αυτό. Από το πόσο αποφασιστικό θα είναι ο άνθρωπος. Αν ας πούμε εσείς είμαστε μεταξύ θαλάσσια, θρασίας κλπ. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Περιμένει ο Θεός από εμάς να οριμάσουμε στο θέμα αυτό. Γι' αυτό συνεχίζοντας λέει ο Άγιος, εσύ λοιπόν λέει να μην χαυνοθείς από τους δαίμονες, ώστε να προσέχεις το πρόσωπο με το οποίο έχεις τον πόλεμο, ούτε να συνομιλείς μαζί του. Δηλαδή, τώρα εδώ προφανώς αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο μπορεί να έχεις, ας πούμε, έναν πειρασμό. Έτσι. Δεν πρέπει, λέει, να χαλαρώσεις, αλλά να προσέξεις αυτό ο οποίος, ας πούμε, το πρόσωπο το οποίο σε σκανδαλίζει, να μην έχεις, ας πούμε, ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί του. Αλλά και αν τύχει να το συναντήσεις, χωρίς να το επιδιώξεις, πάρε το βλέμμα σου από πάνω του, με φόβο και συστολή, και μην αφήσεις ελεύθερα τα αυτιά σου να απολαύσεις τη φωνή του. Λες, ας πούμε, αν είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε σκανδαλίζει, μπορεί, ας πούμε, και η όψη, αλλά ακόμα και το να ακούσεις τη φωνή του, έτσι, πρόσεξε. Μπορεί να είναι, ας το πούμε έτσι, για την ψυχή σου επικίνδυνο. Να απολαύσεις. Μπορείς, να απολαύσεις τη φωνή. Ναι, ναι. Να απολαύσεις τη φωνή του, βεβαίως. Πώς να απολαύσεις, αφού είναι αντιπαθητικό, είναι... Ούτε μιλάμε για αντιπαθητικό, μιλάμε για εραστό πρόσωπο, για αγαπητό πρόσωπο μιλάμε. Για ένα πρόσωπο το οποίο σε σκανδαλίζει, δηλαδή με την έννοια την σαρκική. Κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν και πολλοί, ας πούμε, που έρχονται και λες, ναι, λέει, υπάρχει κάτι με ένα πρόσωπο, λέει, αλλά είμαστε εντελώς φιλικά. Και μετά, ας πούμε, την φορά πάλι ακούσετε στο εντελώς φιλικά, ναι, λέει, πώς πάω στο σπίτι του, εντελώς φιλικά. Κοιμόμαστε και μαζί εντελώς φιλικά. Εδώ και το επόμενο λεωστάδιο, τώρα πού θα πάμε το επόμενο. Εντελώς φιλικά το ένα, εντελώς φιλικά το άλλο, εντελώς φιλικά. Μας πούνε να δουλεύει ο πονηρός μας, λέει. Και μετά έρχεται κάποια στιγμή, λέει, καλά, λέει, εντάξει, ναι, έγιναν, λέει, όλα είναι. Εντελώς φιλικά, βάλε. Αδελφικά. Α, ναι. Ναι, μα ακριβώς είναι για γέλια αυτά, είναι για γέλια. Α, όλα αυτά τα ακούς, τα ακούς. Και τα πιστεύει δηλαδή ο άλλος όταν τα λέει. Τα πιστεύει όταν τα λέει. Ενώ δεν είναι, ενώ πρέπει να πεις, κάτσε, πού πάω, ας πούμε, πού οδηγείς, ας πούμε. Και βέβαια ο διάβολος έχει την ετοιμότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να σε γελάει, με ποιο τρόπο σε γελάει. Στην αρχή δεν σου δίνει καθόλου πειρασμό. Έχει μια συμπάθεια βέβαια στο πρόσωπο, αλλά δεν αισθάνεσαι, όχι, δεν τίποτα, δεν μπορούμε. Δεν αισθάνεσαι. Δεν αισθάνεσαι γιατί ακόμα δεν έγινε η επίθεση. Και μόλις, ας πούμε, εσύ σε ετοιμάσαι, ας πούμε, και είσαι έτοιμος να πέσεις σαν όριμο φρούτο, πατ, κάνει την επίθεση και εσύ μετά δεν μπορείς ούτε να πεις κείμενο. Δεν προλαβαίνεις. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα, δηλαδή, αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο πειρασμό εδώ πέρα. Η σαρκική πειρασμή είναι συγκεκριμένο πειρασμό. Δεν έχει σχέση με του άλλου πειρασμού. Εδώ ισχύουν άλλα πράγματα. Έτσι, μην πανέ πει. Ξέρω και τα λοιπά. Εδώ είναι συγκεκριμένο αυτό το θέμα. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικά μυστικά, ας το πούμε έτσι. Βλέπετε εδώ ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένο. Αν πάλι ο αδερφός αυτός από μόνος του λέει αγνώντας τι συμβαίνει σε σένα, σου μιλήσει ή καθίσει κοντά σου, εσύ με τρόπο κάθεσαι πιο μακριά, σεμνά, χωρίς να κάνεις απότομες κινήσεις. Βλέπεις πόσο έτσι σοφά το λέει εδώ ο Βάσιλος Ανούφιος. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, γίνονται, ας πούμε, σπασμωδικές κινήσεις, να το πω έτσι. Στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να αποφύγει, ας πούμε, έναν πειρασμό και νομίζει, ας πούμε, το να κάνει σπασμωδικές κινήσεις, να κάνει απότομες κινήσεις, ότι θα αποσπαστεί, ας πούμε, έτσι πιο βία, πιο. Όχι, δεν θέλει την πιο βία. Θέλει αποφασιστικότητα. Από εκεί και μετά σου λέει, θέλει ξανά. Και πες, λέει, στην ψυχή σου με το λογισμό σου. Θυμήσου τη φοβερή κρίση του Θεού και την κατεσχήνη που θα υποστούν όσοι πράττουν άτομα πράγματα. Σε βάζει να θυμηθείς τέλος την φοβερή κρίση του, τη μέρουσα δηλαδή κρίση του Θεού. Τη δευτέρα παρουσία. Και την τιμωρία η οποία περιμένει αυτούς οι οποίοι δεν προσέχουν. Βλέπετε εδώ τώρα, αυτό μπορεί να σκανδαλίσει κάποιος που ότι ακούγεται μα καλά τώρα, τι λέτε, να φοβόμαστε δηλαδή. Βεβαίως. Όπου δεν πήπτει λόγος, πήπτει ράβδος, λέγανε οι παλιοί. Έτσι λέγανε. Όπου δεν πήπτει λόγος, πήπτει ράβδος. Δηλαδή, ο καθένας με ό,τι, ας πούμε, καταγωγείται. Έτσι είναι. Και το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και που εδώ το κάνουμε για παιδαγωγία δική μας. Μόνοι μας έχουμε να το εφαρμόσουμε αυτό στον εαυτό μας. Όσοι θυμάστε, αν υπάρχουν εδώ άνθρωποι που παλιότερα έχουν κάνει τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, σας παραπέμπω στον αόρατο πόλεμο.
αν τα διαβάσετε τον Άγιο του Πόλεμο. Βέβαια είναι πολύ μεταγενέστερο βιβλίο, είναι του 20ου αιώνα, τον Άγιο του Πόλεμο τον Αγιορείτο, αλλά να δείτε ότι όλα αυτά τα έχει πάρει ο Άγιος και τα έχει συστηματικά τα αναφέρει και στον Άγιο του Πόλεμο σαν μέτρα προστασίας της ψυχής του ανθρώπου. Και βέβαια, επειδή συζητάμε κατά καιρούς για την μέλουσα κρίση κτλ. Παλιότερες εποχές ίσως δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς είναι εδώ να θεαστούν ο Χριστός και τόσοι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη να τον δουν για παράδειγμα. Δηλαδή, σου λέει, είμαστε έξω από 5 δισεκατομμύρια. Πού θα φύγει ο Χριστός και πού θα τον δούμε εμείς. Να είμαστε στα βόλα στον ωκεάνο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Παρότι εδώ δεν πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για πνευματική κατάσταση. Έτσι. Δεν μην φανταστείτε ότι θα είμαστε έξω από ένα άλλο στοιχημένοι σαν να είμαστε στη γραμμή. Εδώ, ας πούμε, θα είναι σαν όλοι, θα είναι ενώπιον του Θεού στην πρώτη γραμμή. Έτσι δεν είναι. Και από την άλλη μεριά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε σήμερα στην εποχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας πώς μπορεί να υπάρχει μια γιγαντοοθόνη όπου να δείχνει όλη μας τη ζωή. Φαντάσου τώρα να υπάρχει μια γιγαντοοθόνη που να φαίνεται η ζωή σου και να τη βλέπει όλος ο πλανήτης. Και μάλιστα τις πράξεις που εσύ έκανες μόνος σου. Μυστικά, κρυφά, τις αμαρτίες σου. Και να τις βλέπει, επαναλαμβάνω, ολόκληρος ο πλανήτης. Και όχι μόνο τις πράξεις, τι λέω, και τις σκέψεις ακόμα. Και τις πιο κρυφές σκέψεις. Πολλές φορές και εσύ δεν θες να τις αντιμέτωπος με αυτές τις σκέψεις, με τους λογισμούς, να τα βλέπεις αυτά οπτικοποιημένα. Και μόνο αυτό να σκεφτεί κανένας, να πει μακριά τίποτα. Εγώ καθαρίζω το νου, τη σκέψη μου, τον λογισμό μου, να μην έχω σχέση με αυτά τα πράγματα και τα βάζω στην άκρη και έτσι γλιτώνω μια για πάντα. Αλλά βέβαια, εκτός. Και αν ακόμα νικηθώ κάποια στιγμή από τον λογισμό, θα τον καταγράψω που λέει ο λόγος και όταν θα πάω στο δημοτικό, θα τα πω ούτως ώστε να μετανοήσω και να σβηστούμε. Πάλεψε λοιπόν με τον λογισμό σου και θα βρεις βοήθεια με τις ευχές των Αγίων και ο Θεός θα σε ελεήσει. Μην είσαι παιδί στο μυαλό, αλλά στην κακία. Στο μυαλό να είσαι όριμος και τέλειος. Βλέπετε, χρησιμοποιεί πάλι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους. Η κακία έτσι νηπιάζεται. Η κακία νηπιάζεται, δεσδέθηκε εσύ τέλειο έσω. Δηλαδή, μα ζητάει να είμαστε παιδιά, βέβαια, γιατί είναι κακή. Να είσαι παιδί, λέει. Να είσαι παιδί στην ψυχή, να είσαι παιδί όσον αφορά την κακία. Αλλά να είσαι όριμο άνθρωπο όσον αφορά τη φρόνηση. Να έχει μυαλό, να σκέφτεσαι σωστά. Να σκέφτεσαι όριμα. Και έτσι να συνδυάσει δηλαδή και την αγαθότητα του μικρού παιδιού, αλλά και την οριμότητα και τη φρόνηση του μεγάλου ανθρώπου. Και φυσικά, με τη βοήθεια, με τις ευχές λέει των Αγίων, με τις προσευχές των Αγίων, ο Θεός θα σε ελεήσει. Και πάλι εδώ, ο Άγιος χρησιμοποιεί και πρέπει να μην ξεχνούμε τις προσευχές των Αγίων. Όλοι μας έχουμε κάποιους Αγίους που μας προστατεύουν, έχουμε κάποιους Αγίους τους οποίους αγαπούμε, να επικαλούμαστε τις ευχές τους, τις προσευχές τους και βέβαια σχέση των Αγίων λέει εδώ γενικά, αλλά βέβαια θα θυμάστε ότι την πρωτοχριστιανική εποχή Άγιοι ονομάζονταν και οι χριστιανοί, έτσι. Ο μήνυμα δηλαδή μόνο πάει τον νου μας, μπορεί εδώ να εννοεί και τις προσευχές δηλαδή των άλλων χριστιανών, των άλλων των συνασκητών, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να ζητούμε τις προσευχές των άλλων ανθρώπων, όλων, και να μην περιφρονούμε τη βοήθεια των άλλων στο δικό μας αγώνα. Αδελφέ, πρόσεχε τον εαυτό σου, σκεπτόμενος πάντα το πώς κάποτε θα βρεθείς μπροστά στη δίκαιη κρίση του Θεού. Έτσι τελειώνει η ερώτηση αυτή, η 258. Δεν ξέρω αν κανείς θέλει να διευκρινίσουμε κάτι. Πάμε λοιπόν στο 259 που έχει σχέση βέβαια, διότι ο ίδιος αδελφός παρακαλεί πάλι τον μεγάλο γέροντα να πάρει κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με την απάντηση. Και τώρα εδώ παίρνω στον πειρασμό και εγώ πάλι να πω, το έχω ξαναπεί, αλλά είναι μερικοί άνθρωποι που θέλουν συνέχεια διευκρινήσεις. Μα θα μου πεις κακό είναι αυτό, οι άνθρωποι να ρωτάνε. Εντάξει, αλλά μέχρι ένα σημείο πρέπει κάποτε να βάλουμε και εμείς στο μυαλό μας να το ψάξουμε καλύτερα, να το βρούμε μόνοι μας. Μην θέλαμε δηλαδή συνέχεια έτοιμη τροφή, Γιατί και το να ρωτά συνέχεια μπορεί να σημαίνει από ένα σημείο και μετά βέβαια, έτσι, προς Θεού δεν λέω να με ρωτάμε, έτσι. Μην αυτό γίνει τροχοπέδι σε κάποιους.
αλλά αναφέρομαι σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ίσως και η περίπτωση αυτή του αδερφού εδώ, που πραγματικά έχει μια ομοφροντία από ερωτήσεις. Μπορεί να σημαίνει λοιπόν το να ρωτάει κανένα συνέχεια ότι δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη στις επιλογές και στις πράξεις του. Δηλαδή, ό,τι θα μου πει, αυτό θα είναι. Είσαι όριμος και μπορείς να καταλάβεις αυτό που σου είπε, τι σημαίνει τώρα, εντάξει, όσο μπορείς να το κάνεις. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, πας πίσω και λες, έκανα μέχρι αυτό το σημείο, μπόρεσα, αυτό έκανα, τι να κάνουμε, δεν θα σου πάρει κανείς το κεφάλι, αλλά όμως πρέπει να οριμάζουμε θεματικά. Πρέπει κάποτε, ας πούμε, να οριμάζουμε θεματικά και να μην είμαστε μικρά παιδιά. Ο ίδιος λοιπόν ο αδερφός λέει, παρακάλεσε τον μεγάλο γέροντα λέγοντας, κάντε μια προσευχή για μένα, Πάτερ, διότι είμαι ταλέπορος σε όλα και έχω ανάγκη πολλής φιλανθρωπίας. Επίσης, σπέρνονται μέσα μου λογισμοί, οι οποίοι μου λένε, α, όχι, ναι, δεν είναι, αυτό είναι ένα άσχημο. Καλά, δεν πειράζει. Άλλη ερώτηση είναι αυτή, δεν έχει σχέση με το προηγούμενο. Σας είπα προηγούμενο, δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης παίρνονται μέσα μου οι λογισμοί, οι οποίοι μου λένε, σήκω, φύγε, πήγαινε σε άλλο μέρος και εκεί θα σωθείς. Εύχομαι λοιπόν στο Θεό να μην τους επιτρέψει να με κατακυριεύσουν. Βέβαια, πριν διαβάσουμε την απάντηση του Αγίου Βαρσανοφύρου, που είναι αρκετά κανεσέλιδα είναι, και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει εδώ, γιατί ένας μοναχός ρωτάει τον Άγιο, Άγιο Βαρσανοφύρο, πόσο μεγάλη σημασία έχει να μην φεύγει κανένας από τον τόπο που ασκείται, που θα το γνωρίζει, θα το έχετε ακούσει το πράγμα. Αλλά αυτό έχει μεγάλη σημασία και με οποιονδήποτε άνθρωπο. Σήμερα οι άνθρωποι είναι δυστυχώς του ταξιδέματος, του να φεύγουν από μέρος σε μέρος. Βλέπετε ότι όλοι, ας πούμε, διαρκώς κινούνται. Συνέχεια τα αεροπλάνα προσγειώνονται και απολυώνονται. Συνέχεια. Α, δεν το λέτε αυτό, ε. Η μαμά μου τα ακούει τώρα που δεν βλέπει. Ναι. Οι άνθρωποι σήμερα κινούνται, είτε με αεροπλάνα, είτε με τρένα, είτε με γιοταχή, κυρίως τα γιοταχή, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Και τώρα βλέπετε, βγήκαν και κάτι σκουτεράκια, τα οποία με μπαταρία πας όπου θέλεις. Κινείς και πάω στα πεζοδρόμια και κάτω από τα πεζοδρόμια και γίνεται χαμός. Και δεν ξέρω τι θα γίνεται σε λίγο, θα καρκέρνουν ο ένας με τον άλλο. Έτσι προβλέπω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι το να φεύγουμε από ένα μέρος σε άλλο είναι λίγο έτσι άλοθη. Και επειδή έτυχε να συζητήσω με ανθρώπους που έχουν αυτό το λογισμό, δεν είναι μοναχή, πολλές φορές είναι και άλοθη όσον αφορά το να πάρει κανένας την απόφαση να αγωνιστεί. Δηλαδή, τι σου λέει ο λογισμός, ότι είσαι δύσκολα σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια δύσκολη κατάσταση, έχεις, ας πούμε, πληθυρασμούς, είσαι με ακατάλληλους ανθρώπους, με τοξικούς ανθρώπους, αν θέλεις, πες ό,τι θέλετε εκεί πέρα κτλ. Ναι, αν ήσουν σε άλλο κλίμα, θα ήσουν λουλούδι, πολύ διαφορετικά. Έτσι. Οπότε εσύ το αποδέχεσαι, το λες, ναι, έτσι είναι πράγμα. Και αυτό σε αναστέλει, ας το πούμε έτσι, από τον αγωνιστή εκεί που είσαι. Λες, ας μου, ναι, βέβαια, σου βάλουμε κάπου σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον, εκεί μάλιστα. Να αγωνιστώ, εκεί να κάνω αυτό που πρέπει και να πάω μπροστά. Εδώ τώρα τι είναι, από πού να ξεκινήσει, πού να αρχίσει, πού να σταματήσει. Σου δίνει άλοθη. Σου δίνει άλοθη για να μην αγωνιστεί. Είναι πειρασμός. Μπορεί βέβαια να μην σε παίρνει να σε σηκώσει σε πάει αλλού ο πειρασμός, αλλά εκεί που είσαι δεν σε αφήνει να δουλέψει. Αλλά μην το υποτιμάμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Τον πειρασμό δεν τον υποτιμάμε. Είναι πολύ δύσκολο ο πειρασμός. Εδώ βέβαια του μοναχού του λέει φύγει μακριά. Λες και δηλαδή η χιλιομετρική απόσταση θα κάνει διαφορά. Έχει φύγει μακριά. Σου λέει φύγει μακριά. Σου λέει εξαφανίσου. Ού, να μην σε ξέρει σε ένα ασχητήριο και να είσαι μόνο. Πείτε αν πα και δεν θα έχει πειρασμό. Χειρότερο πειρασμό που έχει και εκεί δεν θα έχει και ανθρώπου να σε στηρίζουν. Δεν θα έχει έναν άνθρωπο δικό σου να μπορεί να πει τον πόνο σου, α το πούμε έτσι. Που πόσο ανακουφιστικό πράγμα είναι αυτό πολλές φορές. Να έχεις έναν άνθρωπο, και μόνο που λες τον πόνο σου, τον βγάζεις από μέσα σου, ανακουφίζεις και τον όνεσαι. Αφήνω που ο άλλος μπορεί να σου πει και μια σωστή κουβέντα. Και άμα είναι και άνθρωπος του Θεού, να σου πει, ας πούμε, και το θέλημα του Θεού, αν εσύ το έχεις δυσμονήσει, αν το έχεις μπερδέψει. Γι' αυτό λοιπόν, ας προσέξουμε τον πειρασμό αυτό. Για να δούμε την απάντηση του Αγίου Βαρσανοφύρου. Αδερφέ, είναι καταραμένος αυτός ο οποίος παίρνει στην καρδιά σου τέτοιους λογισμούς. Προφανώς, για να σε κάνει να παραβείς τις εντολές και τις υποσχέσεις που έδωσες,
με το να σε απομακρύνει από αυτόν τον τόπο. Και αυτός βέβαια είναι ο διάβολος. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία να το καταλάβουμε αυτό. Ποιος είναι αυτός, ο καταλαβαίνας, ο οποίος μέσα στην ψυχή μας θέλει κάποιους λογισμούς και ο οποίος προφανώς λέει, θέλει να σε κάνει να παραδείξει τις εντολές. Ποιες είναι οι εντολές? Ότι δηλαδή βασικό πράγμα για τον μοναχό είναι να μείνει εκεί και να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό είναι η μοναχική υπόσχεση. Μέσα στις μοναχικές υποσχέσεις αυτό είναι. Ότι θα μείνω εδώ στον τόπο αυτό και θα αγωνιστώ μέχρι της αίματος, μέχρι το τέλος της ζωής μου. Τελείωσε. Δεν είναι ο τόπος, ο τρόπος είναι. Εκεί αποφάσεις, εσύ δεν αποφασίζεις δηλαδή πού θα βρεθείς, αποφάσεις κτλ. Βλέπεις και το περιβάλλον και όλα. Αλλά δεν είναι δηλαδή να σηκωθείς και να φύγεις. Αυτό δεν σου δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Και φυσικά να ξέρεις ότι ο διάβολος κρύβεται πίσω από αυτό και που σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνεις καν βάση στους λογισμούς αυτούς. Και του το εξηγεί κιόλας. Διότι λέει με βάση το δικαίωμα καλλιεργεί μέσα σου αυτά τα πράγματα για να σε πλανήσει και να σε καταστήσει σκάνδαλο σε πολλούς αδελφούς. Άρα πέρα από το γεγονός δηλαδή ότι εσύ θα παραβείς εντολές, όμως μπορεί να γίνεις και αφορμή σκανδαλισμού για άλλους αδελφούς, οι οποίοι θα πούνε, ας πούμε, να ο Τάδε, ας πούμε, έφυγε. Πώς έφυγε ο Τάδε, και εγώ θα φύγω. Πόσο συχνό, ας πούμε, είναι αυτό. Οι άνθρωποι να μιμούνται, ας πούμε, τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Και μάλιστα κάποιοι που είναι δακτυλοδεκτοί. Να, αυτός έκανε εκείνο, ο άλλος έκανε εκείνο. Ναι, και εγώ θα το κάνω. Πώς εκείνος έφυγε. Ιδίως τα παιδιά του, το λένε αυτό, οι νεότεροι. Οι πιο νέοι. Οπότε λέει, έτσι μπορεί να πάρει πάνω σου και το δικό του κρίμα. Αν εσύ δηλαδή επηρεάζεται. Δεν ξέρω αν αυτό το σκεφτόμαστε καμιά φορά. Ήδη με εκείνα που λένε, σφυρίζουν αδιάφορα, α το πω έτσι. Λένε, τι με νοιάζει εμένα, ο καθένα είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του. Τώρα, εγώ αν αποφασίσω κάτι, ο καθένα είναι αυτόνομο, ελεύθερο κτλ. Ναι, αλλά πώ θα το κάνουμε, γιατί εμεί δεν επηρεαζόμαστε του άλλου. Εγώ για να σα το πω έτσι, συνοπτικά, όλοι επηρεαζόμαστε από όλου. Έτσι συμβαίνει. Μια κοινωνία, όταν ζει μια κοινωνία, όλοι εκκρεμόμαστε από όλου. Υπάρχει μια αμφίδρομη δηλαδή. Όπως λέει, υπάρχει μια θεωρία στην ψυχολογία, συστημική θεωρία λεγόμενη, όπου ας πούμε όπου βρίσκεσαι είσαι μέσα σε ένα σύστημα. Πουθενά δεν λειτουργείς αυτόνομος και ανεξάρτητος. Πάντοτε είσαι σε ένα σύστημα. Οπότε εξετάζει η συστημική αυτή ψυχοθεραπεία την αλληλεπίδρασή σου με άλλους ανθρώπους και προσπαθεί να σε βοηθήσει μέσα από την αλληλεπίδρασή σου. Είναι σωστό, είναι σωστή αυτή η θεωρία και η άποψη και έχει πολλά πλεονεκτήματα πραγματικά. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Όλοι επηρεαζόμαστε από όλοι. Βέβαια, δεν επηρεαζόμαστε το ίδιο, είναι αλήθεια. Από άλλον μπορεί να επηρεάσει 1%, από άλλον μπορεί να επηρεάσει 100% πλέον. Έχεις πρόσωπα τα οποία υπολείπτεσαι, τα οποία δίνεις βάση, ας το πούμε έτσι, στη γνώμη τους, στην απόφασή τους. Και μακάρι, ας πούμε, να έχουμε άτομα τα οποία έχουν πνευματικό ειδικό βάρος. Και αυτοί να μας επηρεάζουν, να μην σε επηρεάζει δηλαδή ο όχλος, να το πω έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όλα αυτά τα παθαίνεις, εξηγεί εδώ ο Άγιος Βασανούφιος, από αμέλεια και κοινοδοξία. Αμέσως δηλαδή βλέπεις ότι δίνει την ερμηνεία. Την ερμηνεία, γιατί ναι μεν ο πειρασμός είναι εκ του πονηρού, αλλά γιατί, ας πούμε, δεν τον έχω εγώ τον πειρασμό αυτό, δεν τον έχει κάποιος άλλος. Γιατί δεν τον έχει, ας πούμε, κάποιος άλλος, και τον έχω εγώ. Γιατί, λέει, ότι τα παθαίνεις από αμέλεια και κοινοδοξία. Να, δηλαδή, λες, θα φύγω μακριά από εδώ και εκεί θα βαστάξω τις προσβολές και τις περιφρονήσεις. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό, αφού και μόνο που ακούς ότι κάτι είπε ένας αδελφός εναντίον σου, ταράζεσαι. Εσύ που με κανέναν τρόπο δεν θέλεις να μάθει κάποιος ότι έκανες ένα σφάλμα. Βλέπετε, τώρα εδώ είναι το θέμα της καινοδοξίας. Πόσο, ας πούμε, πρέπει να ζούμε σε μια κοινωνία όπου ενδιαφερόμαστε τι θα πούνε οι άλλοι. Ανθρωπαρέσκεια. Ορίστε. Ανθρωπαρέσκεια. Ναι. Ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία. Ότι δηλαδή θέλουμε τον μάταιο έπαιρνο, τη μάταια δόξα. Έχουν σχέση αυτές οι δύο έννοιες.
Διότι αν άκουγες ανθρώπους οι οποίοι είναι πνευματικοί, έτσι, θα είχες διαφορετική βαρύτητα στην άποψή τους, θα έριχνες. Και θα περίμενες από κάποιους πνευματικούς ανθρώπους να σε διορθώσουν, να πούν κάτι για σένα και εσύ να διορθωθείς. Αλλά σε ενδιαφέρει όμως, ας το πούμε έτσι, να έχεις μια καλή εικόνα προς τα έξω. Αυτό. Και κυρίως να μην μάθει κανείς ότι έκανες ένα σφάλμα. Ναι, αυτό θα μου πεις, είναι ανθρώπινο σε έναν βαθμό. Αλλά προφανώς εδώ αναφέρεται σε κάτι που είναι παραπάνω από το μέσο όρο, που ας πούμε ένας άνθρωπος πανικοβάλλεται στη σκέψη ότι μπορεί κάποιοι να έχουν μάθει ότι έπεσε σε κάποιο σφάλμα, σε μια αμαρτία, και έτσι θα χάσει, ας το πούμε έτσι, θα πέσει η εικόνα του στα μάτια των άλλων. Αλλά εκτός από την αμέλεια, σε δουλεύουν οι δαίμονες και στην καινοδοξία, για να εξολοθρεύσουν την ψυχή σου. Μάθε όμως με τη χάρη του Κυρίου ότι αν δεν συσκέπαζε το χέρι του Θεού και οι ευχές των εδώ γνησίων δούλων του, δεν θα μπορούσες να μείνεις στο μοναστήρι ούτε ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, καινοδοξία και αμέλεια. Η αμέλεια, δηλαδή, τι σημαίνει αμέλεια, πνευματική αμέλεια. Θα το καταλάβουμε αν σκεφτούμε ποιο είναι το αντίθετο της αμέλειας. Είναι η επιμέλεια. Υπάρχει ένα σύγγραμμα του Αγίου Νεκταρίου που αναφέρεται στην επιμέλεια της ψυχής. Πολύ ωραίο. Αναζητήστε το, να το βρείτε. Έχει γράψει πολύ ωραία συγγράμματα ο Αγίος Νεκτάριος. Είχε καλές σπουδές και καλό μυαλό. Πέρα από την αγιότητα δηλαδή. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, τυχαίος άνθρωπος, παρότι είχε ταπείνωση. Λοιπόν, η επιμέλεια της ψυχής. Πώς, ας πούμε, φροντίζουμε το σώμα μας. Έτσι. Δεν βγαίνουμε το σπίτι μας αν δεν είμαστε τακτοποιημένοι, φτετισμένοι, ρουσμένοι, ξέρω εγώ κτλ. Δημένοι όμορφοι και το ένα και το άλλο. Και πόσους καθρέφτες έχουμε στο σπίτι. Έτσι. Στο θέμα της ψυχής τι γίνεται. Η επιμέλεια εκεί πέρα. Πόσο, ας πούμε, ενδιαφερόμαστε για το να είμαστε εντάξει πνευματικά, ψυχικά. Αυτή η αμέλεια, βέβαια, οδηγεί σε. Έχει πολλές παρενέργειες πνευματικές, το να αμελεί ο άνθρωπος κατά της ψυχής του. Και μέσα σε αυτές τις παρενέργειες, εκτός του γεγονότος φυσικά ότι δεν μπορεί να προκόψει ο άνθρωπος πνευματικά, είναι και οι πειρασμοί, τους οποίους μπορεί να δέχεται, που μπορεί να είναι, ας το πούμε έτσι, πρωτοφανείς πειρασμοί αυτοί, και ιδιαίτεροι. Όπως εδώ, ας πούμε, ο πειρασμός αυτός, ο οποίος σου λέει, σήκω και φύγε και πήγαινε μακριά. Τάση φυγής, έτσι. Που είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και στην εποχή μας, αυτό το πράγμα. Τάση φυγής. Και λέει βέβαια ότι αν δεν υπήρχαν οι προσευχές των υπόλοιπων, των εδώ λέει γνησίων δούλων του, τι εννοεί εδώ των γνησίων δούλων του. Γνήσιοι δούλοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι. Εάν λοιπόν δεν υπήρχαν, λέει, οι προσευχές εδώ των υπολείπων αδελφών σου, δεν θα μπορούσες να μείνεις στο μοναστήρι ούτε για ένα χρόνο, λέει. Όχι, μάλλον πολύ περισσότερο. Αλλά σαν ένας τυφλός που δεν βλέπει, έτσι και εσύ δεν βλέπεις την ευεργεσία του Θεού. Την ευεργεσία εννοώ που παρεχώρησε και παραχωρήσει σένα με τις ευχές όλων των Αγίων Πατέρων και ιδιαίτερως του Μακαρίου Αβραμίου, ο οποίος υποσχέθηκε και σε σένα και στον αδελφό σου ότι θα τον έχετε πρεσβευτεί αν παραμείνετε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Αβραμίος, ο Μακάριος μάλλον θα είναι από Θανών. Ο Αβραμίος θα ήταν κάποιος ασκητής ο οποίος είχε παρησία στο Θεό, τους διάλογες, και ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα προσεύχεται για τον άνθρωπό μας, που έχουν κάνει την ερώτηση, και για τον αδελφό του, εάν αυτοί παραμείνουν και αγωνιστούν στον τόπο αυτόν φιλότιμο. Ξαναεπανέρχεται από εδώ, όπως βλέπετε, το θέμα
σαν να επανέρχεται το θέμα της προσευχής των άλλων ανθρώπων για μας. Αδελφέ, πρόσεχε τον εαυτό σου και ασφάλισε τον. Πάλεψε δε εναντίον των λογισμών σου, ώστε να μην πέσεις σε αμέλεια, να μην καινοδοξήσεις και να μην ζητήσεις να επιβάλλεις το θέλημά σου με κανέναν τρόπο ή σε κανένα θέμα. Αυτά τα τρία πράγματα, λέει εδώ, στο συγκεκριμένο λόγο και στο συγκεκριμένο πειρασμό ο Άγιος Βασιλόπουλος, δηλαδή πρόσεχε τον εαυτό σου, πάλεψε τους ώστε να μην πέσεις σε αμέλεια, σε κοινοδοξία. Αμέλεια είπαμε για την αμέλεια ήδη. Κοινοδοξία βέβαια το να μην το και με έψιλον, έτσι. Κενός με έψιλον είναι ο Άγιος. Κενός με αλφα γιώτα είναι ο νέος, ο καινούριος. Λέμε και ανοιχτής, καινούργια δημιουργία. Έτσι να μην περιοδόμαστε. Κενός με έψιλον είναι ο Άγιος. Καινοδοξία σημαίνει αυτός ο οποίος κυνηγάει τα μάταια, τα κούφια πράγματα. Και τα μάταια και κούφια μην θεωρείστε μόνο ότι είναι ότι εμείς κάνουμε σωστές επιλογές. Ό,τι δεν έχει σχέση με την πνευματική ζωή, με την αιώνια ζωή, είναι μάταιο και κούφιο. Άρα μην θεωρούμε δηλαδή ότι εμείς έχουμε σώμα και καλά κάνουμε σωστές επιλογές. Πάντοτε ας προσπαθούμε να τα περάσουμε αυτά από το φίλτρο του Θεού. Και επίσης λέει να μην ζητήσεις να επιβάλλεις το θέλημά σου με κανέναν τρόπο και σε κανένα θέμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε να υπάρχει σε όλους τους Αγίους. Ή αν θέλετε σε όλους τους ανθρώπους και σύγχρονους γέροντες, οι οποίοι έχουν προκόψει πνευματικά. Είναι μερικοί άνθρωποι στην κοινωνία μας που βλέπετε, ας πούμε, ότι θέλουν να κάνουν το θέλημά τους, πάση θυσία. Και τα καταφέρνουν, μια αλήθεια. Τα καταφέρνουν. Στις παρέες τους, στον εργασιακό χώρο κτλ. Και κάνουν το θέλημά τους και πολλές φορές έχουν και ανθρώπους να τους ακολουθούν από πίσω. Τα καταφέρνουν. Με τον άλφα ή τα τρόπο. Αυτό όμως δεν έχει τίποτα το πνευματικό. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο και μπορεί να είναι και πνευματικό φαινόμενο με την αρνητική έννοια φυσικά της αξίας. Ότι θέλει ο άνθρωπος να έχει μια σφαίρα επιρροής, ας πούμε έτσι. Να είναι κάποιος σπουδαίος, όπου οι άλλοι, ας πούμε, να τρέχουν από πίσω. Δεν είναι έτσι για τον πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να μην θέλει να επιβάλλει το θέλημά του στους άλλους. Άλλο να εκφράζεις το θέλημά σου, να λες τι επιθυμείς και τι σκέφτεσαι, και άλλο να θέλεις ό,τι καλά να επιβάλλεις και στους άλλους αυτό το οποίο εσύ σκέφτηκες και επιθυμείς. Και σχέση και με τα επόμενα, θα πούμε, ούτε πάλι λέει να δέχεσαι τους λογισμούς που σου παίρνει ο διάβολος με βάση το δικαίωμα, γιατί θα έχεις μεγάλη πτώση. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη, κι άλλο δεν έχουμε μιλήσει, γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος επίσης έχει αναφερθεί πολύ εύστοχα στο θέμα του δικαιώματος, έχουμε πει, αλλά το λέει ο Άγιος Βασιλόπουλος, να μην δέχεσαι, λέει, λογισμούς που σου παίρνει ο διάβολος, αυτή σημαίνει με βάση το δικαίωμα. Ότι δηλαδή εγώ δικαιούμαι κάτι καλύτερο. Ότι εγώ αξίζω κάτι καλύτερο. Και πώς μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μου το στερήσει. Είτε, ας πούμε, αυτός λέγεται η παρέα μου, είτε λέγεται η οικογένειά μου, είτε λέγεται το περιβάλλον μου κτλ. Δεν δικαιούμαι κάτι καλύτερο. Με βάση τι, με βάση το μυαλό μου, τις σπουδές μου, με βάση ό,τι άλλο θέλετε, ας το πούμε έτσι. Ο λογισμός μου λέει ότι δικαιούμαι κάτι καλύτερο. Και εφόσον δικαιούμαι κάτι καλύτερο, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα το απαιτήσω με κάποιο τρόπο. Και άλλα πολλά μπορεί να σημαίνει. Ας σκεφτεί ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί εγώ να μην θέλω να λειτουργήσω σωστά, να μην θέλω να δώσω, εάν δεν το έκανα για τον Χριστό. Και έτσι το βλέπω. Τυχαίο ήταν. Λοιπόν, μπορεί να, δηλαδή αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω να προσφέρω κάτι επειδή αισθάνομαι ότι οι άλλοι δεν μου δίνουν. Και εφόσον οι άλλοι δεν μου δίνουν, δεν αναγνωρίζουν την αξία μου,
δεν μου δίνουν αυτό που δικαιούμαι, ούτε και εγώ θα δώσω αυτό το οποίο θα μπορούσα να δώσω. Καταλαβαίνετε πόσο αρνητικά δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει μετά έτσι, και αυτό πάλι δημιουργεί αρνητικό feedback για να θυμόμαστε τι και τα υλικά μας. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο ένας βλέπει τον άλλο, δεν δίνεις εσύ, δεν δίνω κι εγώ. Δεν δίνεις εσύ, δεν δίνω κι εγώ. Και πάει λέγοντας. Και ψυχολογικά έχει συνέπειες αυτό το πράγμα, και κυρίως πνευματικά μας ενδιαφέρει βέβαια, που λέει εδώ ο Βάζος Ανούφιος, ότι ένας που σκέφτεται με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή εγώ αξίζω κάτι καλύτερο, δικαιούμαι κάτι καλύτερο, το απαιτώ, και αν θέλετε να μην πω το απαιτώ, το σκέφτομαι, το λογίζουμε για τον εαυτό μου. Αυτό είναι αρνητικό κλίμα για την ψυχή μου. Αρνητική προϋπόθεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πτώση. Φανταστείτε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Γιατί μπορεί αυτό να εντελώς να ξεφύγει από την προσοχή ενός ανθρώπου, να μην τάξω, ότι δεν δικαιούμαι, δεν αξίζω. Λογικό είναι. Και άλλωστε αυτό το λέει και η ψυχολογία, έτσι. Προσπαθεί όταν πάει ένας άνθρωπος, σου λέει ναι. Όχι, λέει, ξέρεις, θα το ζητήσεις, πώς λέει αυτό. Και μπορεί να είναι σωστό, πώς το λέει η ψυχολογία, έτσι, αλλά δεν μιλάμε με ψυχολογικούς όρους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπερδεύουν τα ψυχολογικά με τα πνευματικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να ισχύει και το ένα, μπορεί να ισχύει και το άλλο. Το ένα δεν αντιβαίνει στο άλλο. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα εγώ να έχω το λογισμούς ότι αξίζω, ότι δικαιούμαι κτλ. Αλλά αν θέλω να σκεφτώ πνευματικά εκείνη τη στιγμή, να πω εντάξει, το πω αξίζω, εντάξει, τι έγινε. Το παραχωρώ το δικαίωμά μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εάν ας πούμε ένας αδερφός μου έχει το πλεονέκτημα, έχει το πάνω χέρι σε συγκεκριμένη περίπτωση κτλ. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Του παραχωρώ το δικαίωμα αυτό. Και όταν παραχωρώ τα δικαιώματά μου, τότε αυτό φυσικά παίρνω ευλογία από τον Θεό. Και ξαφνικά τότε μπορεί ο Θεός να με σμπρώξει, να με αναδείξει. Όσο εγώ αποφεύγω να ζητήσω τα δικαιώματά μου, όσο εγώ αποφεύγω να δοξαστώ από τον ανθρώπο, άλλο τόσο ο Θεός με προωθεί. Σημαίνει αυτό το φοβερό, το υπέροχο πράγμα, αυτό που σημαίνει φυσικά και με τους Αγίους. Οι Άγιοι έφευγαν από τη δόξα, έφευγαν από τις τιμές, και όμως όλοι έτρεχαν από πίσω τους. Ενώ ο σημερινός άνθρωπος βλέπετε ότι θέλει, ας πούμε, να έχει τον κύκλο του, να έχει, ας πούμε, τους υπηκόρους του, ας πούμε, την αυλή του. Εκεί μάλιστα έρχονται και παραπονούνται κιόλας και για το αντίθετο. Λέει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, δηλαδή, πώς είναι εκεί τα καταφέρνουν, δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ. Έτσι. Βλέπω, ας πούμε, άλλους, βλέπω, μου μαζεύονται από πίσω τους κυνηγάνε, από πίσω, πώς γίνεται, πώς είναι με κοινωνικά, έχω χάρη, εντός εισαγωγικών. Αλλά εδώ μιλάμε, επαναλαμβάνω και πάλι πνευματικά. Μην φοβούμαστε. Σε τελική ανάλυση, αν εμείς δεν έχουμε αυτό το χάρισμα, να το εκμεταλλευτούμε πνευματικά και να πούμε, δεν μου το έδωσε ο Θεός, ίσως για να μην υπερεφανεύομαι. Και έτσι να μείνουμε σε αυτό και όχι μόνο να μην εμψημερούμε δηλαδή, αλλά να το θεωρήσουμε πλεονέκτημα για την πνευματική μας ζωή. Έχει εδώ μέσα, δεν έχει θέση στην πλούση. Άρα λοιπόν το θέμα του δικαιώματος. Είναι διαφορετικά τα πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι για να τα παροχωρούμε, όχι για να τα ζητούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι για να τα παροχωρούμε εμείς, όχι για να τα διεκδικούμε. Κατάλαβε δε καλά ότι όπου και αν πας, έστω και αν γυρίσεις από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, δεν θα ωφεληθείς όσο ωφελείς εδώ, του λέει ο Βάσο. Εδώ δηλαδή στο μοναστήρι σου. Και όπως είναι η άγκυρα για το πλοίο, έτσι είναι για σένα εδώ η προσευχή των πατέρων. Πόσο μεγάλη σημασία και αξία πάλι έχει η προσευχή, ας πούμε, στη μονή της μετανοίας, όπως θα έχετε ακούσει ίσως όσοι πηγαίνετε στη μοναστήρια, έτσι. Ποια είναι η μονή της μετανοίας σου, εκεί που πας, ας πούμε, και δίνεις τον όρκο της αφοσίωσης, της αφιέρωσης. Δεν δίνεις, ας πούμε, έναν όρκο, ας το πούμε έτσι, γενικά και αόριστα, έξω στο ύπεθρο, όχι. Σε συγκεκριμένο πλαίσιο, σε συγκεκριμένο μοναστήρι, σε συγκεκριμένο γέροντα και ούτω καθεξής. Σε συγκεκριμένη υπακοή. Γιατί μετά από εκεί μετά θα πήγαινε ο καθένας όπου να είναι. Έκανε κύκλους και γύρους. Όπως υπάρχουν εκεί που κάνουν τα γεμάτα. Απόκτησε γνήσιο και γενναίο ασχετικό φρόνημα
και θα εξοριστεί μακριά σου η παρησία η οποία φέρνει όλα τα κακά στον άνθρωπο. Λέτε, έχουμε μιλήσει και πάλι για το θέμα αυτό της παρησίας. Υπάρχει, είπαμε και άλλη φορά, υπάρχει η πνευματική παρησία και υπάρχει και η κοσμική παρησία. Η κοσμική παρησία είναι το θράσος. Βλέπεις, μερικοί άνθρωποι έχουν μεγάλο θράσος. Θεωρούν, ας πούμε, ότι όλοι πρέπει να κινούνται γύρω από τον εαυτό τους. Όλοι να εξυπηρετούν τις επιδιώξεις τους και τα συμφέροντά τους. Ενώ η παρησία τι είναι? Η παρησία είναι το θάρρος που αποκτά ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αλλά προσέξτε όμως, γιατί μπορεί να είναι και θράσος όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πότε είναι αληθινό αυτό το θάρρος? Όταν ο άνθρωπος κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Όταν όμως κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, τότε μπορεί με παρησία να σηκώσει τα χέρια του και να ζητήσει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Ό,τι έχει δικαίωμα να ζητήσει. Και ο Θεός φυσικά, και αυτό βλέπετε στους Αγίους, πόσο έτσι συγκατένευε αμέσως τα αιτήματά του. Με αποκορύφωμα, άμα διαβάσουμε πάλι τον Άγιο Αντώνιο και πέρα, θα δούμε ότι πήγαιναν στην Αίγυπτο, του είπαν γέροντα, κάνει μια προσευχή, έχει 3 χρόνια λέει να βρέξει εδώ στην Αίγυπτο. Και έχουν κατασταθεί όλοι. Κάνει μια προσευχή, λες, Θεό, εσύ που εισακούεσαι, μήπως ο Θεός μας ελεήσει. Και πράγματι ο γέροντας πήγαινε και ο κυλές, είπε τα χέρια του και αμέσως άνοιγε να βρέχει. Τέτοιο πράγμα δηλαδή, τέτοια παρησία είχε απέναντι στον Θεό. Και τους ώστε ο Θεός να του ικανοποιεί τα αιτήματα. Αλλά δεν ήταν κάποιο εγωιστικό αίτημα, πάλι προσευχόταν για άλλους. Έτσι. Αυτό είναι η παρησία. Και για να μην νομίσει, λέει κανένας, ότι έβρεξε τυχαία, έτσι εκείνη τη στιγμή, έβρεχε, λέει, συνέχεια 6 μήνες. Σε σημείο που πήγαν πάλι τον παρακαλούσαν, γέροντα, λέει, κάνε μια προσευχή και θα πλημμυρίσουμε. Βρέχει συνέχεια. Και πάλι πήγε ο Άγιος δίπλα, σήκωσε τα χέρια του και έκλεισε ο ουρανός. Όπως ο προφήτης Ηλίας κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και ο Άγιος Αντώνιος τόσο μεγάλη παρησία είχε που ήλεγχε στην κυριολεξία, έκανε τον Θεό, τον έκανε ό,τι ήθελε. Τον έκανε ό,τι ήθελε τον Θεό με την παρησία που είχε, αλλά γιατί αυτός έκανε ό,τι ήθελε ο Θεός στην υπόλοιπη ζωή του. 105 χρόνια δούλευε ακριβώς στην υπακοή και στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, μην παρεξηγήσει κάποιος και πει ότι α, εγώ έχω, ας πούμε, έτσι λίγο αυτό κτλ. Έχω λίγο τσαμπουκά κτλ. Θα κάνω μια προσευχή και ό,τι θέλω θα γίνει. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό θα υπάρξει μόνο όταν θα έχεις φτάσει να αγιαστεί η ψυχή σου λόγω της υπακοής που κάνεις στο θέλημα του Θεού. Από εκεί μετά, μην βάζει ο Θεός, ξέρει τι θα κάνει και με σένα και με τους άλλους και δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας παρενέσεις ή υποδείξεις. Ωστόσο, λέει εδώ ο Αβάς Γρασονούφιος, πόσο κακό πράγμα, λέει, είναι η παρησία, όταν με προσέξει ο άνθρωπος, κοίταξε, λέει, να εξορίσεις, λέει, μακριά από τον εαυτό σου το θέμα της παρησίας. Διότι, σαν να το λέει διαφορετικά, δεν μπορείς να προκόψεις, δηλαδή, αν έχεις μέσα σου αυτή τη διάθεση. Και πολλές φορές, όταν πάει, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι και πάει, ας πούμε, σε αυτόν τον αέρα που έχουν συνήθως όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, και βλέπεις εκεί πέρα, προσπαθεί ο γέροντας να του κόψει λίγο, ας το πούμε, στον αέρα αυτό. Και κόβεται ο αέρας, και πώς κόβεται, είναι την υπακοή. Και μάλιστα είναι την αδιάκριτη υπακοή, η υπακοή λέει σε όλα. Γιατί λέει, μα λέει, γιατί... Δεν υπάρχει μάλλον. Σου είπε ο γέροντας, μα λέει, ναι. Έχει σημασία. Σου είπε ο γέροντας, τελείως. Αν εσύ κρίνεις ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, έτσι ξέρεις μια καλύτερη λύση κλπ. Δεν μετράει αυτό το πράγμα. Μετράει να κάνεις υπακοή μόνο σε αυτό που σου είπε ο γέροντας. Και βλέπει σιγά σιγά η ψυχή του ανθρώπου αποβάλλει, ας πούμε, αυτή την παρησία και αναπνέει πνευματικά. Αναπνέει άλλον αέρα πλέον η ψυχή μετά. Το καταλαβαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος με το πράγμα. Αισθάνεται πραγματικά ότι. Το λέει και ο Σπιπάδουλος. Ανερήμησε δε από κάθε πράγμα και τότε θα έχεις χρόνο, δυνάμεις και διάθεση να απασχοληθείς στο Θεό. Ναι, διότι ο άνθρωπος ταλαιπωρείται σήμερα εξαιτίας των λογισμών του ταλαιπωρείται. Ο άνθρωπος. Εξαιτίας των λογισμών του ταλαιπωρείται. Επειδή έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, επειδή πατάει πολύ στα πόδια του, επειδή δεν αφήνεται στα χέρια του Θεού, και μετά λέει αγχώνουμε, μετά καταθλίβουμε, μετά γεμίζει η ψυχή μου με φοβίες και διάφορα άλλα
τοξικά απόβλητα, να το πούμε έτσι. Είναι γιατί δεν αναιρεθνούμε, δεν αφήνουμε τα πράγματα στο Θεό. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να προσκοληθεί στο Θεό. Και ακόμα περισσότερο, που λέει πιο κάτω, ζήσε σαν να είσαι νεκρός για κάθε άνθρωπο και να ξέρεις ότι τότε θα βιώνεις την πραγματική ξύλα. Μερικές φορές δεν ξέρω, ενδιαφερόμαστε πολλές φορές πώς θα φανούμε στον τάδε άνθρωπο ή στον τάδε άνθρωπο κτλ. Και πολλές φορές πιο πολύ ενδιαφερόμαστε πώς θα φανούμε στους ανθρώπους και λιγότερο πώς θα φανούμε στον Θεό. Εάν σκεφτόμασταν πώς θα φανούμε στον Θεό και δεν δίναμε σημασία για το τι θα πει ο ένας ή ο άλλος, πόσο ωραίο θα ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό λέει εδώ ο Βάζας Ανούφιος, να μπορεί ο άνθρωπος να είναι νεκρός για τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή νεκρός για τον κόσμο και ζωντανός για τον Θεό. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό ακριβώς. Αυτή η νέκρωση αυτό μας θυμίζει. Δηλαδή αυτό το ρητό μας θυμίζει. Δηλαδή, αν μπορεί ο άνθρωπος να είναι νεκρός για τον κόσμο, τότε περνάει αμέσως στη σφαίρα της αθανασίας του Θεού, στην αιώνια διάσταση. Η οποία αιώνια διάσταση δεν έχει θάνατο. Γιατί όταν πεθάνεις, εσύ έχεις αυτό την υπθαζήσεις. Γιατί θα είναι η ζωή σου εν Χριστώ. Εφόσον θα είσαι ενωμένος με τον Χριστό, θα συνεχίσεις να ζεις εν Χριστώ. Φρόντιζε να έχεις μόνιμα το βίωμα ότι δεν αξίζεις να σε υπολογίζουν ως άξιο σε τίποτα και για τίποτα. Και ο λογισμός σου θα παραμένει ατάραχος. Βλέπετε, αυτό είναι το αντίθετο με αυτό που έλεγε πιο πάνω για τα δικαιώματα, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να σου φέρει ο λογισμός και να τα διεκδικείς. Όχι. Εδώ σου λέει ίσα ίσα να καλλιεργείς μέσα σου το βίωμα ότι δεν αξίζεις. Και πάλι εδώ επισημαίνω όχι ψυχολογικά. Ψυχολογικά πρέπει να το θέλεις. Για τον εαυτό σου, ότι έχεις πτυχία, ότι ξέρω εγώ έχεις ξένες γλώσσες, ότι είσαι έξυπνος, ό,τι θέλεις πες. Αλλά αυτά είναι όλα από άλλα του Θεού, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Μιλάμε ότι δεν αξίζεις πνευματικά. Και μπορείς να βρεις πράγματα εσύ για να υποτιμήσεις τον εαυτό σου, αν θέλεις να καλλιεργήσεις, ας πούμε, αυτό το βίωμα. Και αυτό λένε άλλωστε οι πατέρες, ότι είναι ταπείνωση να θεωρείς τον εαυτό σου τελευταίο από όλους τους ανθρώπους. Και ας μην σε θεωρούν οι άλλοι για... Μα καλά, πώς μου μιλάς έτσι, δηλαδή τι, δεν μιλοβαγγιάζεις. Βλέπεις δηλαδή πώς μας κυνηγάει δηλαδή αυτή η, ας πούμε, αυτή η ιδέα, η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας μας ταλαιπωρεί στην τελική ανάλυση. Ενώ αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ή έστω να είναι έτσι αρκετά ανακουφισμένο, βλέπεις τότε θα παραμείνεις ατάραχος, λέει. Δεν θα σε στεναχωρεί κάποιο πράγμα στη ζωή σου, ούτε θυμός, ούτε μισή κλπ. Κανένας δεν θα μπορεί να σε ταράξει. Μα μου είπε μια κουβέντα, μου αξίζει, εντάξει, και περισσότερο να μου έλεγε ακόμα. Αν μπορεί κανένας να το έχει αυτό το πράγμα. Και αν τα πράξεις αυτά, μη θεωρείς ότι έπραξες κάτι το αγαθό και έτσι θα διατηρηθεί ο μισθός σου ως και ολόκληρος. Μα τώρα μπορεί να πει κανένας, μα καλά, τι είναι αυτά τώρα, τα λέει αυτά ο Χριστός, τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο, είναι δυνατόν. Ποιο όμως, αυτό τα λέει ο Χριστός. Και αν ακόμα λέει ποιείτε όλα τα διατεταγμένα, πάλι να λέτε ότι αχρίοι δούλιασμένοι. Διότι δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Μα εμείς τα κάνουμε, αυτά που μας έστειλε τα κάνουμε. Όλα τα κάνουμε. Όχι, τα κάνουμε έτσι και προσευχές, όλα αυτά. Και προσπαθώ να ταπεινώνουμε και δεν έχω ψηλοφρόνηση. Άρα είμαι καλός δηλαδή. Δεν είναι τίποτα όλα αυτά. Τίποτα δεν θα κάνουμε. Έπρεπε να τα κάνουμε, είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε εντολή από τον Θεό. Δόξα τω Θεώ, μακάρι ο Θεός να μας συλλογίσει κάτι από αυτά και να πάρουμε κάποιο μισθό. Εάν λέει, δεν θεωρείς ότι έπραξες κάτι σπουδαίο, κάτι αγαθό, τότε θα έχεις ακέραιο το μισθό σου. Εάν νομίζεις ότι κάνεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου, τότε κινδυνεύεις να χάσεις αυτά τα σπουδαία πράγματα. Έτσι είναι αυτό, έτσι λειτουργεί η πνευματική ζωή. Πρέπει να ξεφύγουμε από τον τρόπο σκέψης στον κοσμικό. Αλλιώς είναι ο κοσμικός τρόπος σκέψης, αλλιώς είναι ο τρόπος σκέψης του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και ένας μεγάλος πειρασμός βέβαια, το έχουμε πει και άλλες φορές, το λέω άλλη μια φορά, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος του λέει αυτό, ότι ο διάβολος έχει τρεις τρόπους βασικούς για να επηρεάσει τον άνθρωπο. Ο ένας είναι για να σε διώξει την αμαρτία. Αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι ένας άνθρωπος του Θεού, δεν είναι εύκολο, δεν πέφτει κανείς την αμαρτία. Θα πεις ένα διάβολο που πάω, αυτό είναι αμαρτία που μου βάζει κάτι, έτσι.
Ο δεύτερος τρόπος, λέει, είναι όταν εσύ δεν παίρνεις την αμαρτία και κάνεις, ας πούμε, το καλό, να σου νοθεύσει το καλό. Δηλαδή, το καλό να μην είναι ακριβώς καλό, να στο χαλάσει, στο πούμε έτσι. Πας, ας πούμε, κάνεις μια, ας πούμε, αγαθοεργία, το χαίρεσαι κιόλας, ας πούμε, και αρχίζεις μετά και το λες. Λες τον ένα, ξέρεις τι. Το χάλασες. Έχασες την πράξη. Δεν είναι μία. Γιατί λέει ο Χριστός, μήπως το αριστερά σου, τι πήγε δεξιά σου. Έτσι. Δεν παίρνει τα, λέει, με αυτά τα πράγματα. Και αν λέει, ούτε και αυτό, λέει, στη δεύτερη, αυτό σε καταφέρει, υπάρχει και μια τρίτη. Και ένα τρίτο βέλος, ένα τρίτο τέχνασμα. Έρχεται, λέει, από τα δεξιά και σου λέει, μπράβο σου. Είσαι πολύ καλός. Τα έκανες όλα καλά. Ήσουνα όπως πρέπει. Και ούτε έπεσε σε πειρασμό, ούτε αυτά, τίποτα ζυγισμένα, όλα αυτά, είσαι πολύ καλός χριστιανός, μπράβο. Οπότε εσύ, εκεί που δεν έχεις τσιμπήσει, ας πούμε, στις δύο πρώτες περιπτώσεις, μπορεί άνθρωπο να τσιμπήσεις, δεν φαντάσου, είναι καλύτερος που σάλλον. Μπράβο, μπράβο μου. Και οπότε, είναι σαν να τράβηξε το σχοινάκι και όλο το τσουβάλι άνοιξε και έφυγε όλο το περιεχόμενο κάτω και το έφασες. Αυτές είναι οι τρεις μέθοδοι, χοντρικές δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι που ο διάβολος εφαρμόζει και δεν τα έχουμε υπόψη μας για να μην, ας πούμε, το παίρνουμε πάνω μας. Ενώ ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Να ξέρεις ακόμα και να το θυμάσαι ότι δεν θα ζήσεις πολύ. Γι' αυτό φρόντισε να πεις με παρησία εκείνη την ώρα, ετοιμάστηκα και γι' αυτό δεν ταράχτηκα. Και αυτό απίστωρα, εντάξει, τι να πούμε τώρα εδώ, βλέπω ότι έχει εκπνεύσει και ο χρόνος μας. Καλά, βέβαια, ας σταματήσουμε στο σημείο αυτό, για να μην το πάρουμε έτσι γρήγορα, παρότι εσείς μου έχετε πιο γρήγορα να προβάλλω.